Και βεβαίως είναι στο όριο της παραγραφής και η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος 30 μη πολιτικών προσώπων, είναι στρατιωτική και στελέχη της εταιρείας για συνέργεια στην απιστία. Για να δούμε λοιπόν αν και πώς θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Προχωράει μια άλλη σημαντική υπόθεση όμως, η υπόθεση του θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου. Έχουμε εξελίξεις δικαστικές. Έτσι ακριβώς. Ο Κοσματοπόλης, ο Μεσίτης και οι τέσσερις αστυνομικοί που, όπως φαίνεται και από τα βίντεο που έχουν καταγράψει αυτόπτες μάρτυρες αυτού του άγριου ξυλοδαρμού, είναι αυτοί που παραπέμπονται σε δίκη για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Το δικαστικό συμβούλιο με βούλευμά του παρέπεψε τα έξι πρόσωπα στο εδόλιο του κακουργιοδικείου της Αθήνας για να δικαστούν για το αδίκημα των θανατηφόρων σωματικών βλαβών, κρίνουν ότι αυτή είναι η νομικά ορθή κατηγορία. Δεν έγινε δηλαδή δεκτό το αίτημα της οικογένειας του θύματος, που ζητούσε να δικαστούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ζητά βέβαια τώρα η οικογένεια μια γρήγορη δίκη. Μάλιστα. Δεν κοινά, ευχαριστώ.